Ωραία. Μια χαρά. Ο Νίκος το κάνει κρυφά-κρυφά. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, θα ζητήσω να το δω. Θα το πει. Ναι, ναι, φυσικά. Γιατί είναι η πρόβλεψή σας. Θα ήθελα ο καθένας από τον άλλον να μην επηρεαστεί ένας από τον άλλον. Οπότε γυρίστε τώρα όλοι για να δούμε τι ακριβώς έχετε γράψει. Γυρίστε το, γυρίστε το. Δείξουμε. Ναι, ναι, γυρίστε στον κόσμο, στην κάμερα. Α, όχι σας. Ναι, ναι. Αντώνη, να βλέπω. Αντώνης 752, Βιβιάνα 1326, Νίκος 825. Μάλιστα. Αν ανοίξετε τους φακέλους σας, θα δείτε ότι μέσα υπάρχει ένα χαρτί. Απ' τη μία μεριά το χαρτί έχει καραμέλες, απ' την άλλη έχει γραμμένο κάτι. Θέλω να το ανοίξετε, ώστε να μην δούμε τι είναι γραμμένο. Να μην δούμε τι είναι γραμμένο. Κρυφά. Ο καθένας ήταν αυτό. Ωραία. Έτσι, να βλέπουμε τις καραμέλες. Νίκο, και εσύ το δικό σου. Ωραία. Ωραία αυτό. Βγάλω το... Ωραία, Νίκο. Βγάλω το έξω. Αυτή τη στιγμή, δύο από τους εθελοντές μου βλέπουν ένα χ. Αν τα πράγματα έχουν πάει καλά, το χ το βλέπουν ο Νίκος και ο Αντώνης. Γυρίστε να δω, ο Νίκος και ο Αντώνης. Χ. Νίκο. Χ. Που σημαίνει ότι κάνατε λάθος. Η Βιβιάνα όμως έχει ένα χαρτί, μια κάρτα, η οποία γράφει κάτι τελείως διαφορετικό. Η Βιβιάνα, ναι, θα ήθελα να το διαβάσεις με δυνατή και καθαρή φωνή. Όποιος κρατάει την κάρτα θα πέσει έξω στην πρόβλεψή του για μια καραμέλα. Όποιος κρατάει την κάρτα θα πέσει έξω στην πρόβλεψή του για μια καραμέλα. Γύρισε το για να το δει η κάμερα. Για μια καραμέλα. Βιβιάνα, περπάτησε μαζί μου και έλα εδώ κοντά. Τον παίρνω το φακελό μαζί. Ναι, ναι, δώστε μου, θα τα κρατήσω εγώ. Δώστε το μαλά. Δίπλα εδώ, δίπλα εδώ, δίπλα μου. 1326. Μέσα στο βάζο υπάρχει ένα κομμάτι χαρτί. Θέλω να βάλεις το χέρι σου, δεν θέλω να το αγγίξω. Ναι. Και να βγάλεις το χαρτί. Γιατί ο άνθρωπος που κρατούσε αυτή την κάρτα θα πέσει έξω για μια καραμέλα. 1326, ενώ οι καραμέλες που έχω μέσα είναι... Να το δείξουμε. 1325. Okay. Ωραία. Μπορείς να καθίσεις. 1325. Μία έξω. Ναι. Ωραία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι Χριστούγεννα, πλησιάζουν Χριστούγεννα. 1325. Και μία. 1326. Κερδίσατε. Ώρα να διαλέξετε το δώρο σας. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να φανταστείτε ότι υπάρχει μια σακούλα, ότι βάζετε το χέρι σας μέσα και υπάρχουν διάφορα δώρα. Αυτό συνέβη και τότε σε μένα. Υπάρχουν διάφορα δώρα, ότι βάζετε το χέρι μέσα, τραβάτε έναν λαχνό από όλους, τον κρατάτε στο χέρι σας, τον ανοίγετε στη φαντασία σας, θα σας πω να κλείσετε τα μάτια. Και βλέπετε ότι ένα δώρο είναι γραμμένο εκεί. Θέλω λοιπόν απλά να το σκεφτείτε. Κλείστε τα μάτια σας και πάρετε μια βαθιά ανάσα. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η σακούλα, βάζετε το χέρι σας μέσα, βγάζετε ένα κομμάτι χαρτί, το ανοίγετε και βλέπετε ότι γράφει ένα δώρο. Το έχετε κάνει, σκέφτεστε ένα δώρο. Ναι. Όταν εμένα ο μαγαζάτος μου είπε μπρος, πήγαινε να πάρεις το δώρο σου. Πήγα στη σακούλα, ήμουν μικρός και έβαλα το χέρι μέσα, από όλα τα δώρα υπήρχε ένα που ήθελα παραπάνω. Οπότε έβαλα το χέρι μέσα και ψαχουλεύοντας είπα, Άγιο μου Βασίλη, σε παρακαλώ, όλα είναι ωραία, αλλά κάνε αυτό το δώρο να είναι αυτό που θα πιάσω. Και έπιασε ένα λαχνό και τον άνοιξε. Και το είχα βρει. Ήταν η μαγικότερη στιγμή της ζωής μου. Ελάτε μαζί μου. Γιατί πιστεύω ότι αυτές οι μικρές μαγικές στιγμές που ζήσαμε όλοι ως παιδιά, λίγο ή πολύ, είναι οι στιγμές εκείνες που λειτουργούν ως καταφύγιο. Οι στιγμές εκείνες που είναι ως τύχη απέναντι στην ομότητα της ενήλικης ζωής. Ξέρετε, εκείνο το κουδουνάκι που χτυπάει και μας θυμίζει ότι ακόμα και τώρα... Είμαστε ακόμα παιδιά, ναι. Είμαστε ακόμα παιδιά και υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Έβαλα το χέρι μου και έβγαλα το δώρο που ήθελα. Κάντε το ίδιο. Βάλετε το χέρι σας σε μια σακούλα, βγάλατε ένα λαχνό και διαβάσετε τι έγραφε ο λαχνός. Από όλα τα δώρα, ποιο δώρο επιλέξατε? Να σου το πω. Ναι, ναι, δυνατά. Επέλεξε ένα κόκκινο ποδήλατο. Ένα κόκκινο ποδήλατο. Είναι αυτές οι στιγμές που πραγματικά κάποιος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει ελπίδα. Ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Αντώνη, Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους καλεσμένους μας. Το ποδήλατο
Θα το παραλάβει. Yes. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω το δώρο που κέρδισε. Τα δώρα νομίζω πρέπει να δίνονται, έτσι. Ο Νίκος θέλει γλυκό. Νίκο, ελεύθερα. Πάρτε, παιδιά, πάρτε ελεύθερα. Είχε βάλει να δείξω. Ναι, ναι. Άσε δύο-τρεις εδώ και πάρε το υπόλοιπο. Να μην πάμε λίγο καραμελάκια κι εμείς. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Χάρη. Θα ακούσει τώρα την ετοιμιγωρία από τον Γιούρι Γκέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρη. You know, we are getting closer to the final. Φτάνουμε στον τελικό. And what do you do? Και εσύ τι κάνεις? You bring Μου φέρνεις γλυκά πάνω στη σκηνή. But you know what? Ξέρεις όμως κάτι? It actually sweetened Γλύκανε your show. Την παρουσίασή σου. And you really impressed Και πραγματικά με εντυπωσίασες. You are the real candy man. Είσαι ο άνθρωπος με τα ζαχαρωτά, όντως. And I'll see you later. Και θα τα πούμε και αργότερα. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Φανταστικά. Και ήταν και πολύ ωραίο το πείραμα με φοβερό φινάλε. Θέλετε. Πάμε. Ελάτε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα ή για το επόμενο. Διαφημιστικά μηνύματα. Θέλετε για τις σοκολάτες, παιδιά. Oh!